Σε εγκάρδιο κλίμα συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο του Βόλου ο πρέσβη τη Κυπριακή Δημοκρατία στην Αθήνα, Σταύρο Αυγουστίδη, με τον δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Οι δύο άντρε συζήτησαν για τι σχέσει τη Κύπρου με τον Δήμο Βόλου και του ισχυρού δεσμού που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πλευρών στου τομεί του τουρισμού και τη παρουσία μεγάλου αριθμού Κυπρίων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία μιλήσαμε για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντο. Τον ενημέρωσα για τα τεχτενόμενα στην Κύπρο, με ενημέρωσε για τα τεχτενόμενα στην πόλη σα. Ε, θέλω να το συγχαρώ για τη δουλειά που κάνει εδώ. Άλλωστε, ο, 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 ο λαό του Βόλου τον επιβράβευσε, οι πολίτε του Βόλου τον επιβράβευσαν με μια τρίτη θηδία. Τον συγχαίρω γι' αυτό. Οι Κύπροι εδώ στο Βόλο, αλλά και γενικά στην Ελλάδα, ε, είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και επιχειρηματικά αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού και εδώ στο Βόλο ευελπιστούμε είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει για την εξέλιξη από την καταστροφή που, την πρόσφατη που έγινε ήταν αρκετά ενημερωμένος αλλά τον ενημέρωσε ακόμη πιο εκτενέστερα για τα προβλήματα που έχουμε αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν στα έργα, στις υποδομές αλλά και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ο πρέσβης τη Κυπριακή Δημοκρατία στην Αθήνα ρωτήθηκε από την TRT για του τρόπου με του οποίου μπορούν να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί του Βόλου με την Κύπρο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την, το μεγάλο αριθμό Κυπρίων που επισκέπτονται την πόλη, που επισκέπτονται την Ελλάδα, κατά χιλιάδε κάθε χρόνο, ε, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε σοβαρού επιχειρηματίε εδώ στη, στην περιοχή που δραστηριοποιούνται. Έχουμε επίση και επενδυτέ. Έχουμε το πολύ δυνατή, τη, τη δύναμή μα που είναι η κυπριακή κοινότητα, εδώ πέρα, που είναι πάρα πολύ δραστήρια και ο Δήμο την τιμά με την παρουσία του. Έχουμε του φοιτητέ μα που είναι εξαιρετικοί και είναι, δίνουν πάντοτε βροντερό το παρόν τους εδώ. Ε, ως πρεσβεία, εμείς έχουμε συχνή επαφή. Ε, ο Βόλος είναι μια εύκολη, ένας εύκολος προορισμός ε, οδικά από την Αθήνα ε, και από τη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρούμε και εκεί γενικό προξενείο. Επομένως, ε, ε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτή τη σχέση και θα τη συνεχίσουμε και θα την ενισχύσουμε. Ο Δήμαρχος Βόλου προσέφερε στον κύριο Αυγουστίδη ένα βιβλίο με τις ομορφιές και την ιστορία της πόλης καθώς και αντίγραφο της Αργούς που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν του Δήμου Βόλου.